με μια νέα τεχνική, ευελπιστούν οι ειδικοί επιστήμονες να αυξήσουν και να διπλασιάσουν ακόμη τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Κορυφαίοι καθηγητές από όλο τον κόσμο εξηγούν στη Φωτεινή Γεωργίου τα σημαντικά βήματα εξέλιξης της επιστήμης στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ένα διπλό τσεκάρισμα που δοκιμάζουν σε αυτή τη φάση ειδικοί επιστήμονες, αναλύοντας ακόμη και με τρισδιάστατες εικόνες έμβριο και μήτρα της γυναίκας, μπορεί μέχρι και να διπλασιάσει τις πιθανότητες επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Με τη νέα τεχνική διπλής ανάλυσης, στόχος είναι να αυξηθούν τα ποσοστά επιτυχίας από το 30 στο 50% τουλάχιστον. Οι ειδικοί κάνουν βιοψία στο γονιμοποιημένο άριο 5 με 6 ημερών σε ένα ειδικό τμήμα του, το πολικό σωμάτιο, που αποτελεί τον καθρέφτη του αρίου. Αναλύουν με ειδικό μικροσκόπιο το DNA του εμβρίου ώστε να αποκλειστούν χρωμοσωμικές ανομαλίες. Ταυτόχρονα αναλύουν και το ενδομήτριο, δηλαδή το εσωτερικό της μήτρας. Με τρισδιάστατες εικόνες εντοπίζουν με ακρίβεια την κατάλληλη στιγμή εμφύτευσης. Με αυτόν τον τρόπο η γυναίκα θα αποφεύγει και τη μεγάλη ταλαιπωρία, ίσως και τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, η απλοποίηση της μεθόδου με σκοπό να ελαττώσουμε τα φάρμακα που παίρνει μια γυναίκα και να την κάνουμε πολύ πιο εύκολη και προσιτή την εξωσωματική σε όλα τα ζευγάρια. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα αισιοδοξεί ότι η διπλή ανάλυση στο άριο και στη μήτρα μπορεί να πετύχει στο άμεσο μέλλον περισσότερες και καλύτερες εγκυμοσύνες με λιγότερη ταλαιπωρία για τις γυναίκες που έχουν πρόβλημα. It's a great technology, so we need to see if this procedure will lead to an increase in delivery rates for older age women. Οι ειδικοί εξηγούν ότι για να μείνει έγκυος μια γυναίκα χρειάζεται δύο πράγματα, καλό έμβριο και καλή μήτρα. Και αυτό προσπαθούμε την τεχνική του διπλού τσεκαρίσματος. Όσο καλυτερεύουμε τα έμβρια και όσο προσπαθούμε να βρούμε καλύτερο περιβάλλον μέσα στη μήτρα που θα δεχθεί αυτό το έμβριο, τόσο καλύτερα θα είναι τα ποσοστά των κύσεων. Η χώρα μας με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Κέντρο Γένεσης Αθηνών είναι μία από τις 7 που μετέχουν στη Διεθνή Μελέτη για Βελτίωση της Εξωσωματικής. Άλλωστε, πολλά ζευγάρια από όλο τον κόσμο αναζητούν λύση στην Ελλάδα. But I know that from many countries people are referred and coming here and I think this is one of the better countries in Europe to be treated in. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Εδώ, στο τμήμα εξωσωματικής του Μευτηρίου, Έλενα, μπαίνουν κάθε χρόνο στη διαδικασία περίπου 600 γυναίκες. Όταν λοιπόν χρειαστούν κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις, είτε για την εγκυμοσύνη είτε για το έμβριο, θα απευθύνονται στο Κέντρο Γένεσης Αθηνών. Από την άλλη μεριά, εδώ στο Δημόσιο Νοσοκομείο, θα εξυπηρετούνται γυναίκες όταν χρειαστούν ανοσολογικό έλεγχο για σοβαρές παθήσεις. Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργάστηκαν και συνδιοργάνωσαν ημερίδα όπου κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες από όλο τον κόσμο παρουσίασαν τα νεότερα για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.